Αδελφοί μου, γιορτάσαμε ξανά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος που έρχεται σαν αεράκι δυνατά, βία και νιώθεις τον πόνο. Τον πόνο της ταπείνωσης. Και τότε νιώθεις το Άγιο Πνεύμα. Κόβεις τα πάθη και διαλύεται η λύπη. Μακάρι να μας φώτισε. Όταν φερθείς ταπεινά, είσαι μέσα στο φως. Με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος είμαστε ίσοι, όχι οι ίδιοι. Η ταπείνωση μας φέρνει καλές σκέψεις. Η ταπείνωση είναι όταν λες «Δεν μπορώ Θεέ μου» και να λαμβάνει Εκείνος, ο Χριστός. Να γινόμαστε παιδιά στην καρδιά, όχι στο μυαλό. Τον ταπεινό άνθρωπο δεν τον πείραξε κανένας. Κάθε ώρα και στιγμή να κοιταζόμαστε και να λέμε «Είμαι μέσα στο φως». Η χάρη του Αγίου Πνεύματος να είναι πάντα μαζί μας. Χριστός Ανέστη χαρά μου από την όμορφη Αλεξανδρούπολη. Αμέσως μετά την φώτιση του Αγίου Πνεύματος, την οποία πιστεύω να ζήσατε όλοι σαν πραγματικό γεγονός και όχι σαν ιστορικό ή ιερτολογικό γεγονός. Αυτό σημαίνει ότι το λιγότερο θα έπρεπε να σκάσει μια βόμβα πάνω στο κεφάλι σας ή μια μεγάλη φωτιά όπως έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Γι' αυτό και εγώ θα προσπαθήσω όσο γίνεται, γιατί ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να μιλάς σε κάποιον για ένα πίνακα αν δεν τον έχει ζωγραφίσει ο ίδιος, αλλά επειδή υπάρχει η χάρη από πίσω, θα προσπαθήσω κι εγώ να εκφωνήσω και εσείς να καταλάβετε ή αν έχετε καταλάβει ήδη να ενισχύσετε αυτή σας την αντίληψη περί της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Έγινε και πάλι, βλέπετε, και έγινε δυνατά. Θα μπορούσε να πει ο Παράκλητος ότι δεν πάω κάτω. Γιατί ξέρετε ότι το γεγονός επαναλήφθηκε. Θα μπορούσε να πει τέλος, δεν ξανακατεβαίνω κάτω. Αλλά κατέβηκε πάλι. Κατέβηκε και αυτό μας έδωσε ένα φως. Ξέρετε, στη ζωή μας μας φωτίζει και μας ζεσταίνει και η φωτιά. Έτσι. Ανάψουμε φωτιά και μας φωτίζει και μας ζεσταίνει. Αλλά μας ζεσταίνει και μας φωτίζει και το φως. Και αν μπορούσαμε να διαλέξουμε, θα ήταν ζήτημα τι θα διαλέγαμε. Γιατί ο άνθρωπος προτιμάει δυστυχώς πολλές φορές τη σιγουριά της φωτιάς. Να ανάψω λέει μια φωτιά και να ζεσταθώ και να βλέπω κιόλας. Με το φως δυσκολεύεται λιγάκι, γιατί μπορεί να παγώσει μέχρι να έρθει το φως. Αλλά εκεί ακριβώς είναι και η ταπείνωση που πρέπει να έχουμε, να το παραδεχτούμε αυτό, ότι είμαστε αδύναμοι άνθρωποι. Και να πάμε δια της άλλης οδού, η οποία είναι να προσευχόμαστε δυνατά για να έρθει το Άγιο Πνεύμα και όπως σας είπα και την άλλη φορά, το Βασιλεύ Φοράνο να το ξέρετε απ' έξω όλοι οπωσδήποτε, δεν νοείται χριστιανός ορθόδοξος που βαφτίστηκε, που κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα στο κεφάλι του, να μην ξέρετε το Βασιλεύ Φοράνο, αλλά και τα παιδιά σας απαραίτητος, ακόμα και από τότε που ξεκινούν να μιλάνε. Έχετε λοιπόν αυτό το φως. Ήρθε. Όταν λέμε ήρθε το φως, σαν να λέμε ότι έγινε η Ανάσταση, σαν να λέμε ότι έγιναν τα Χριστούγεννα. Το ίδιο πράγμα είναι στην ουσία, έτσι. Γιατί και σε όλες τις περιπτώσεις είναι ο Θεός ο οποίος πάσχει. Και γιατί λέω πάσχει? Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα για να μας στείλει τη χάρη του πάσχει? Έτσι ακριβώς είναι αυτό. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ένα χαρούμενο γεγονός. Το χαρούμενο γεγονός όμως για να κρατήσει τον άνθρωπο έχει πόνο. Γι' αυτό και έρχεται πνοή βιαία, βλέπετε. Εκεί που ήταν καθισμένη καλή ώρα τώρα που εμείς εδώ και εσείς που μας παρακολουθείτε, δεν ήρθε ένα αεράκι. Έγινε, ξεσηκώνονταν καρέκλες και πόρτες και παράθυρα. Ήταν πολύ βιαίος ο αέρας. Και αυτό το λέμε για ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι φοβούνται τον πόνο ή νομίζουν ότι όταν υπάρχει πόνος δεν υπάρχει ο Θεός εκεί. Έχει πόνο λοιπόν το Άγιο Πνεύμα. Ο χειρότερος όμως πόνος που κατεβαίνει όταν νιώθεις το Άγιο Πνεύμα είναι αυτή η ταπείνωση που νιώθεις. Και εδώ θέλω έτσι λίγο να σας κάνω κοινωνούς. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος πει ότι δεν είμαι τίποτα και το πιστεύει, τότε όχι μόνο ένα Άγιο Πνεύμα, επιτρέψτε να πω, χιλιάδες
θα μπουν μέσα στο κεφάλι του και στην καρδιά του. Βέβαια αυτή η σχέση είναι αμφίδρομη, δηλαδή αφενός θα έχεις ταπείνωση για να σου έρθει το Άγιο Πνεύμα και αφενός όταν σου έρθει θα αποκτήσεις ταπείνωση. Και εκεί αλλάζουν όλα. Τι αλλάζει με την ταπείνωση? Κόβονται τα πάθη. Όταν ο άνθρωπος κάνει αγώνες και ασκήσεις και τα λοιπά και δεν κόβονται τα πάθη του, είναι για ένα λόγο, ότι δεν έχει ταπείνωση. Όταν ταπεινωθείς όμως, κατευθείαν κόβονται τα πάθη σου. Τι είναι αυτό, θα λέγει κανείς, α, είναι το φάρμακο, ταπεινώνουμε και κόβουμε τα πάθη. Όχι, είναι ότι έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Και όπου έρχεται το Άγιο Πνεύμα και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος. Εδώ πέφτει μία σταγόνα από ρυπαντικό πιάτο και διαλύει τα λύπη εκεί που πέφτει. Γιατί ξέρετε, να πούμε και αυτό τώρα, η άσχετη πληροφορία της ημέρας, το απορρυπαντικό δεν καθαρίζει τα χέρια μας από τα βακτήρια. Τα βακτήρια καθαρίζονται κατά 95% το νερό, το σκέτο. Το απορρυπαντικό διαλύει τα λύπη. Πέφτει λοιπόν το Άγιο Πνεύμα και διαλύονται όλα τα λύπη που φέρνουν με τη λύπη. Γιατί αυτά που μας λυπούν και μας στενοχωρούν είναι τα πάθη μας. Γιατί άμα ήταν ο άνθρωπος ανενδεής, δεν είχε ανάγκη τίποτα, θα ήταν ευτυχισμένος. Αυτό το οποίο θα συμβαίνει στη Βασιλεία των Ουρανών δηλαδή τότε. Που δεν θα έχουμε ανάγκη τίποτα. Που τα λέω τίποτα, τίποτα υλικό. Έτσι, τίποτα. Εκεί χάνονται οι ψυχές. Οι ψυχές χάνονται εκεί που κάθε μέρα μέσα στις οικογένειες δεν υπάρχει ταπείνωση. Διότι όταν σου πει κάτι ο άλλος και με ταπείνωση απαντήσεις, προσέξτε για να είμαι συγκεκριμένος και να μην λέτε με μερικοί ότι μας είπε σήμερα ο Πάτερ ότι πρέπει να ξεφτελίζουμε τον εαυτό μας, να μην έχουμε προσωπικότητα, να μην είμαστε τίποτα, δηλαδή να έχουμε ταπείνωση. Καμία σχέση δεν έχει αυτό. Όταν με ταπείνωση απαντήσει ένας άνθρωπος στον οποιοδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο, αφοπλίζει και τον ίδιο, αφοπλίζει και τον διάβολο και φέρνει χάρη γύρω του. Κάποτε ένας επίσκοπος, λέει, μιας πλούσιας πόλης. Και ήταν και ένας επίσκοπος της διπλανής που ήταν φτωχιά. Ο πλούσιος περιφρόνησε τον επίσκοπο της φτωχής πόλης και δεν του δίνει σημασία καμία, δεν τον καλούσε πουθενά, δεν αυτό. Κάποια στιγμή έπρεπε να συναντηθούν, πώς συναντιόμαστε στον επιτάφιο, κάποτε γινόντουσαν και αυτά. Τώρα σε λίγο καιρό θα μας πούν ότι θα γίνονται ηλεκτρονικά οι θείες λειτουργίες, δεν περάζει. Εκεί, κουπί. Διότι όποιος δεν έχει μυαλό, έχει ποδάρια. Έτσι. Κάποια στιγμή έπρεπε λοιπόν να συναντηθούν ο ένας με την συνοδεία του, ξέρω εγώ, θα έλεγαμε με τα μεταξωτά τους και τα αυτά τους, και ο άλλος ταπεινά με το λαό κάπου σε μια κοινή εορτή. Και τι συνέβη? Εμείς θα περιμέναμε να υπάρχει μια ανταπαράθεση. Να σηκώσει το ανάστημά του και ο πλούσιος, να σηκώσει και ο φτωχός. Όταν όμως συγκεντρώθηκαν εκεί μπροστά στον κόσμο, πήγε ο επίσκοπος ο φτωχός και προσκύνησε τον πλούσιο και του λέει: συγχώρεσέ με, δέσποτα, είμαστε όλοι δούλοι σου. Και εκείνη την ώρα έσκασε το Άγιο Πνεύμα και γέμισε σαν τη χειροβομβίδα. Έχετε ιδέα από χειροβομβίδα? Μας σκάσει, γίνεται τόσο πολλά κομμάτια που πηγαίνουν παντού τα κομμάτια. Όταν λέμε παντού, παντού. Και συνέρχεται και αυτός ο πλούσιος που ήταν επίσκοπος κάτω. Και απαντάει και αυτός: εσύ είσαι ο πατέρας μου και ο δεσπότης μου, στον άλλο επίσκοπο. Και φανταστείτε, τα άκουσαν και όλος ο κόσμος αυτά και φιλήθηκαν και αγκαλιάστηκαν και τι ωραία. Αυτό είναι, αδερφοί μου, το Άγιο Πνεύμα. Αν μπορείτε, κάντε μια δοκιμή. Σήμερα στο σπίτι θα σου πει η γυναίκα σου, ξέρω εγώ, πες εσύ, ευχαριστώ πολύ. Αλλά το πιστεύεις, γιατί άμα έστω και λίγο δεν το πιστεύεις, θα αντιλαμβάνεται ο άλλος ότι τον κοροϊδεύεις και δεν το αποδέχεται. Το ίδιο και με τα παιδιά. Το ίδιο. Ειδικά στην εφηβεία, λέμε καμιά φορά, τα παιδιά μας λένε πολλά, δεν πειράζει. Πείτε αυτόν τον λόγο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν σας αφαιρεί την προσωπικότητά σας και δεν θα παραδώσετε γη και είδωρο λέγοντάς του. Έτσι. Δεν θα θεωρητικός να μας πει: δώσε μας την πίστη σου και εμείς θα πούμε αν είναι ευλογημένο πάρτι για να δείξουμε ταπείνωση. Έτσι. Νομίζω αυτά είναι απλά μαθηματικά που το κάνουμε στην πρώτη δημοτικού του χριστιανικού σχολείου. Γιατί μερικοί τα έχετε μπερδεμένα. Α, μη σε κάνουμε υπακοή στην εκκλησία. Λέει, ποια είναι η εκκλησία, ρε παιδιά? Ποια είναι η εκκλησία, μας κοροϊδεύετε? Αλλά όταν υπάρχει χάρη του Θεού, υπάρχει ο ίδιος ο Θεός ανάμεσα και εσύ φερθείς ταπεινά, θα είσαι μέσα στο φως. Γιατί το φως είναι
και πριν την ταπείνωση και μετά την ταπείνωση. Όταν είσαι ταπεινός, πήρες το μήνυμα χθες και σήμερα, χθες και προχθές. Όταν πήρες το μήνυμα, ταπεινώθηκες και είπες δεν με νοιάζει εγώ να είμαι τίποτα. Λογικό δεν είναι, αφού έχω όλο το φως μέσα μου. Τι να πω, ότι είμαι κάποιος που είναι εκείνο και τα λοιπά. Γι' αυτό λοιπόν, αδερφοί μου, έτσι ζούμε την Εκκλησία. Και όπως σας είπα αυτό το παράδειγμα και χιλιάδες άλλα παραδείγματα που υπάρχουν, έτσι. Θυμάστε εκείνο το χιουμοριστικό κατά τα άλλα. Ήθελαν δύο μοναχοί να μαλώσουν. Δεν είχαν μαλώσει ποτέ. Και άκουγαν όλοι μαλώνει ο κόσμος, πώς να μαλώσουμε. Και είπε ένας, ο μεγαλύτερος, θα βάλω μια κανάτα στο κέντρο, εσύ θα λες είναι δική μου, εγώ θα λέω δική μου και θα μαλώσουμε. Έλα όμως που δεν ήξεραν να μαλώνουν, είχαν αυτή την ταπείνωση. Και μόλις ξεκίνησε το μάλωμα και λέει ένας, αυτή η κανάτα είναι δική μου, απάντησε ο άλλος ενστικτοδός. Άμα είναι δική σου, πάρε την ευλογημένη. Και δεν μαλώσε. Είναι αυτό το ελάχιστο παράδειγμα που σας δίνω. Πώς φέρνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τι είμαστε στο κάτω-κάτω. Δεν είπε ο Θεός κάτι. Ο Θεός είπε ότι εγώ είμαι ο πατέρας σας και εσείς τα παιδιά μου. Και όπως σε μια οικογένεια υπάρχει το μεγαλύτερο παιδί, το οποίο πρέπει να προσέξει το μικρότερο ή να προηγηθεί το μεγαλύτερο γιατί ο μικρός θα ακολουθήσει ή να σηκώσει το βάρος του μεγαλύτερου αλλά ο μικρότερος να τον ακούσει, έτσι γίνεται και στην Εκκλησία. Έτσι είναι και ο Επίσκοπος, έτσι είναι και ο τελευταίος μοναχός, έτσι είναι και ο τελευταίος λαϊκός και η γυναίκα και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει κάποια, ας το πω, πώς το λένε στα κοινωνικά, δεν υπάρχει στην διαδικασία αυτήν, πώς να πω, καμιά κληρονομικότητα, ούτε καμιά αποκλειστικότητα. Όλοι είμαστε το ίδιο. Αλλά το ίδιο τι σε κάνει να πεις. Είναι δυνατόν λέγοντας ότι είμαστε το ίδιο να πούμε ότι είναι το ίδιο και ο άντρας και η γυναίκα, αφού είναι διαφορετική. Άρα για να το πω καλύτερα, με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος είμαστε ίσοι. Αλλά δεν είμαστε ίδιοι. Και βέβαια όταν περνάμε τέτοια συγκλονιστικά γεγονότα, γιατί μερικοί περιμένουν να περάσουν συγκλονιστικά γεγονότα. Ποια είναι τα συγκλονιστικά γεγονότα. Για μας αυτό είναι το γεγονός, το χθεσινό, το προχθεσινό. Ήρθε η χάρη του Αγίου Πνεύματος και γονατίσαμε και προσευχηθήκαμε για τα πάντα. Δεν ξέρω αν προσέξατε τις ευχές της Πεντηκοστής. Αυτές οι προσευχές λένε τα πάντα μέσα, τα πάντα. Δεν υπήρχε αίτημα ή σκέψη που να μην αναφέρονταν μέσα σε αυτές τις γραμμές. Αυτό είναι το γεγονός. Και ήρθε οπουδήποτε. Μπορεί να ήσασταν σε μια σπηλιά να κάνατε λειτουργία. Έτσι. Ήρθε το Αγίο Πνεύμα. Μπήκε μέσα και περίμενε να δει ποια κεφάλια είναι ανοιχτά και ποιες καρδίες είναι ανοιχτές για να πάει να κάτσει. Έκατσε και στις άλλες, μην νομίζετε, αλλά οι άλλες είχαν, όπως λέει, πολλές ασχολίες, είχαν πολλή σκοτούρα, είχαν πολύ σύννεφο μπροστά τους και δεν μπόρεσαν να δουν και ρωτούσαν μετά. Δεν ήρθε το Άγιο Πνεύμα, ενώ ήρθε εκείνο. Έτσι. Είναι όπως τα παιδιά τα οποία καταλαβαίνουν το Άγιο Πνεύμα περισσότερο από εμάς, αλλά δεν ξέρουν να καταλάβουν τι κατάλαβαν, θα σου πούν. Ας πούμε ότι είχαμε μια χαρά. Εκεί έγκυται και η αθωότητα, έτσι. Αλλά τα παιδιά παίρνουν σίγουρα περισσότερο, γι' αυτό και εμείς παίρνουμε μετά από αυτούς. Αυτή η ταπείνωση που μας φέρνει λοιπόν επί οίκια, καλές σκέψεις, είναι το ενδεικτικό. Πώς παίρναμε μικρή ενδεικτικά, τι ήταν το ενδεικτικό, ενδεικτικό της απόδοσης του μαθητή. Δηλαδή ένας συμβολισμός που έλεγε τόσο απέδωσε ο μαθητής. Αυτά τα ενδεικτικά είναι για μας ότι πήραμε το Άγιο Πνεύμα. Και δεν είπαμε ποτέ ότι θα μπείτε την άλλη μέρα, έτσι, υπέρ ταπεινοθέντες και ταπεινωμένοι. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα η ταπείνωση. Ποιος μπορεί να το σηκώσει όμως. Κάποτε μια δασκάλα μιλούσε για την ταπείνωση στους μαθητές της και όταν τελείωσε ρώτησε, όπως πάντα ρωτάνε οι δάσκαλοι, ποιος είναι ταπεινός εδώ, και σήκωσαν όλοι το χέρι. Δεν είχαν καταλάβει τα παιδιά ότι ταπείνωση είναι να κρύβεσαι και είπαν, α, εμείς όλοι ταπεινοί είμαστε, αφού μας άρεσε αυτό που μας άρεσε. Έτσι θα πούμε τώρα κι εμείς. Όλοι θέλουμε να γίνουμε ταπεινοί. Όταν αυτή η ώρα θα απογοητευτούμε, αλλά αυτή η απογοήτευση είναι μια ταπείνωση ακόμα. Και δείχνει ότι έχεις το Άγιο Πνεύμα. Έτσι το έχεις το Άγιο Πνεύμα. Μην περιμένετε δηλαδή να βγάζετε φλόγες από το στόμα, καπνούς από τα αυτιά, να κάνει σαν τον Μωυσή έτσι και να ανοίγει θάλασσα. Μην περιμένετε τέτοια πράγματα, έτσι. Περιμένετε να νιώσετε έστω και αμυδρός
ότι πέρασε από δίπλα με ένα αεράκι, έτσι εγώ ίσα ίσα το κατάλαβα. Αλλά και αυτό για να γίνει, αδελφοί μου, αυτή η εμπειρία δηλαδή, η οποία φέρνει το φως, φέρνει την ταπείνωση, θέλει να είμαστε συντονισμένοι εκεί. Γιατί αν δεν είμαστε εκεί, τότε δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε. Θα έρχεται, ας πούμε, η ταπείνωση και η χάρη του φωτός με τη μορφή ενός πόνου και εμείς θα λέμε, «Ωχ, πάλι πονάω, γιατί σε μένα, Θεέ μου». Θα σου λέει και ο Θεός, τι να σε κάνω, αφού είσαι γκαβάδι που λέμε εδώ στον Εύρο, αφού δεν καταλαβαίνεις. Εγώ σε έστειλα τον πόνο που είμαι εγώ, ντυμένος σαν πόνος. Μετά, με αποφάσεις, δηλαδή βλέπετε ότι ο άνθρωπος που δεν έχει Άγιο Πνεύμα και φώτιση δεν παίρνει αποφάσεις. Όλη την ώρα ζει σε αυτήν την μετριότητα. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και το άλλο που λέει ο κόσμος. Γιατί δεν μπορείς να πάρεις αποφάσεις αν δεν έχεις Άγιο Πνεύμα. Και για να το έχεις, τι θα έχεις, θα έχεις ταπείνωση. Και μερικοί λένε, α, λέει η Εκκλησία ταπείνωση, τι είμαστε εμείς, να ταπεινωνόμαστε. Αυτό είναι η ταπείνωση. Τι είναι η ταπείνωση, λες δεν μπορώ και έρχεται ο Θεός και σε συμμαχεί. Δεν το θες αυτό το πράγμα δηλαδή. Άλλοι περισσότεροι άνθρωποι και αυτοί που είναι μέσα στην Εκκλησία εντός εισαγωγικών πάντοτε θεωρούν ότι η ταπείνωση είναι κακό πράγμα, γιατί πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση, λέει η σύγχρονη ψυχολογία. Και τους βλέπεις μετά τα φάρμακα με τις κούτες τα παραγγέλνουν, τα ψυχοφάρμακα, γιατί έχουν αυτοπεποίθηση. Και φυσικά όταν σε κοντράει άλλος, όπως σας είπα νωρίτερα, αμέσως εσύ να δείξεις τον boy σου το οποίο δεν έχεις. Ενώ μια ταπεινή κουβέντα και πρώτα, αν θέλετε, και μια ταπεινή άποψη και εσωτερικό φρόνημα θα κάνει όλους να ειρηνεύσουν. Και επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγούμε, όχι τους διαβόλους. Στο διάβολο δεν κάνουμε ταπείνωση. Το έχουμε ακούσει και αυτό. Γιατί λέει δεν κάνατε υπακοή. Πού, στο διάβολο? Ναι. Α, ωραία. Να κάνουμε λίγο υπακοή τώρα. Μας είπαν να στερηθούμε τη θρησκευτική μας ελευθερία. Μας είπαν να πληρώνουμε εισιτήριο για να πάμε στην Εκκλησία. Κάνουμε υπακοή. Αυτό το λέει η κυβέρνηση. Γι' αυτό, αδελφοί μου, το όργανο του διαβόλου, το μεγαλύτερο, έτσι το πιο μακρύ, είναι η πλάνη. Τι είναι η πλάνη? Άλλα και μπάλα. Είναι αυτό άσπρο? Όχι, ελαφρώς ροζίζει. Είναι λίγη άποψη κι αυτό. Δεν ισχύει ότι αυτό αντικειμενικά είναι άσπρο, αφού είναι άσπρο, πώς το κάνουμε δηλαδή? Όχι, η άποψή σου είναι. Και αρχίζει μετά η πλάνη. Έρχεται λοιπόν η ταπείνωση και το φως και με τα αντίθετα, τα οποία δεν περιμένουμε καμία φορά. Λέμε, καλά Θεέ μου, όταν σε παρακάλεσε εκείνο, τι με έστειλε στο άλλο? Που σε παρακάλεσε να με φωτίσει και εσύ με έδωσε μία, και τελικά κάτω από τη μία ήταν αυτό που, όχι δεν μπορούσε να φανταστεί εσύ, ήταν αυτό που ζήτησε. Τι ζήτησε? Δώσε μου φως. Να αυτό το φως. Εσύ το περίμενε συγκεκριμένο. Να, αυτό είναι το λάθος που κάνουν οι άνθρωποι. Έτσι. Και φυσικά έρχεται η ταπείνωση με την εμπειρία, η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ, να το ξέρετε. Λένε ορισμένοι πατέρες, καμιά φορά είναι μεγαλύτερη και από τη χάρη, γιατί η εμπειρία είναι μια συμπυκνωμένη χάρη. Δηλαδή, σε έδωσε ο Θεός μία, σε έδωσε δύο, σε έδωσε τρία, η πείρα αυτή που λέμε, σε έδωσε τέσσερα. Την πέμπτη φορά πάλι τα ίδια κάνεις? Ή τουλάχιστον δεν ξέρεις ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος? Γιατί έχουμε τέτοια πάρα πολλά και το ξέρετε. Και εμείς τραβάμε δυστυχώς τα περισσότερα όταν θες τον άλλον, του το δίνεις το φως με στο χεράκι και αυτός λέει όχι, θα καώ. Θα το πω χιουμοριστικά, καμιά φορά σας δίνω κάτι και επειδή είναι Τετάρτη Παρασκευή απαντάτε, νηστίσιμο είναι αυτό? Δηλαδή θα σου δίνω εγώ αρτήσιμο να φας? Ποιος έμαθε να νηστεί? Αλλά να, αυτά τα λέμε για να γελάμε κιόλας, γιατί είναι σαν τα παιδάκια καμιά φορά. Και καλό είναι αυτό, αλλά πρέπει όσο μεγαλώνουμε να οριμάζουμε κιόλας, έτσι δεν είναι? Το λέει, μην γίνεστε παιδιά στο μυαλό, αλλά στην καρδιά. Το παιδάκι μπορεί να πει ότι οτιδήποτε είναι, απαλλάσσεται. Έτσι. Αλλά ο μεγάλος πρέπει να μεγαλώνει και σιγά σιγά να οριμάζει και να ξέρει ότι αν πεις να είναι ευλογημένο, όπως λέμε στη μοναχική ζωή, τότε όλα αλλάζουν. Αν αρχίσεις εκείνο το άλλο ή το άλλο που λέγαμε χιουμοριστικά πάλι στα γενόρος, ευλόγησον αλλά, το λέγαμε σαν φράση έτσι παροιμιώδης, αυτός είναι ευλόγησον αλλά, δηλαδή δεν πρόκειται. Ευλόγησον αλλά θα κάνει το δικό του πάλι. Αυτά που εμποδίζουν τη Θεία Χάρη να έρθει να σε χαριτώσει όπως ξέρει εκείνη, έτσι, γιατί
Δηλαδή και μια φορά θέλουμε να ξέρουμε περισσότερα από το Άγιο Πνεύμα. Αν είναι δυνατόν, ας πούμε. Ναι. Βάζουμε και το Θεό κάτω. Με τον τρόπο λοιπόν τον οποίο ξέρει εκείνος και τον δεχόμαστε και τον αποδεχόμαστε και περνάμε καλά τότε. Γιατί αυτό που το ρωτάτε καμιά φορά, όλοι το ρωτάμε, είστε καλά. Τι άραγε έχουμε στο μυαλό μας κίνδυνο. Άμα έφαγε άλλος, άμα ήπια, άμα δεν είναι άρρωστος. Ή άμα έχει κατάσταση. Τι είναι η κατάσταση, αδελφή μου. Είμαι χριστιανός, έχω κατάσταση. Τι σημαίνει, έχω ελεγχόμενα τα συναισθήματά μου, τους λογισμούς μου, τις πράξεις μου. Αυτό το ρωτάς τον άλλον ή το ρωτάς άμα έφυγες και ήπιες. Θα το ρωτάει και ο εχθρός ακόμα. Μπορεί να σε ρωτήσει, έφυγες ήπιες. Είσαι καλά. Δεν το έχετε ζήσει. Σε ζηλεί αβέλος και αντί να σε βρήσει, επειδή δεν μπορεί, σου λέει είσαι καλά. Γυαλίζει το μάτι. Να σε φάει, αλλά σε ρώτησα με είσαι καλά. Τι θα πει είσαι καλά. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή να σας πω και κάτι άλλο. Πέρασε τώρα. Και κάποιοι από εσάς δεν πήρατε χαμπάρι τίποτα. Τι περιμένετε να ξαναρθεί, ας πούμε, προσωπικά για εσάς. Άμα το περιμένετε, ξεκινήστε με αυτό το απλό πείραμα. Έτσι. Να απαντήσετε χωρίς δεύτερη σκέψη σε αυτόν που σας αγαπάει πραγματικά. Ναι, έκανα λάθος. Ναι, φταίω εγώ. Και ενώ οι Άγγλοι, όπως λέμε καμιά φορά, το I το γράφουν με κεφαλαίο πάντα, εγώ, σε εμάς παίζει άλλο ρόλο να πούμε εγώ και να εννοούμε ότι εγώ είμαι ο τελευταίος των ανθρώπων, όπως κάποτε κάποιος καλός φίλος το έλεγε αυτό, όταν με έπαιρνε τηλέφωνο μου έλεγε, ξέρω εγώ, καλημέρα, καλησπέρα, ο τελευταίος των ανθρώπων είμαι. Και γελούσαμε και μπορεί να το κατορθώσει κάποτε και να το καταφέρει. Φως και ταπείνωση. Ταπείνωση και φως είναι το ίδιο πράγμα, να ξέρετε. Αν ζείτε το φως, ζείτε την ταπείνωση. Αν ζείτε την ταπείνωση, ζείτε το φως. Και όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Γιατί μετά από την ταπείνωση θα έρθουν και τα ζητούμενα. Μετάνοια, αγάπη και χαρά. Γιατί ο άνθρωπος ο ταπεινός, σε κάθε δυσκολία που θα του έρθει και αντίθετο, θα το δεχτεί. Θα είναι καλός και στα πολλά και στα λίγα. Θα ζήσει και όταν δεν του βγαίνουν αυτά που έχει υπολογίσει, θα ζήσει και όταν του βγαίνουν. Και φυσικά πάντα στόχο θα έχει ένα. Αυτή είναι τη χάρη την οποία δύσκολα ζούμε δυστυχώς. Θα το πω έτσι ποσοτικά, έρχεται που και μας φεύγει. Θα την επιδιώκει όλο και περισσότερο να την ζήσει. Και όταν λέμε επιδιώκω, θα τη ζητάει με ταπείνωση. Θα προσέχει τον εαυτό του. Και ακόμα και όταν αμαρτάνει, γιατί ξέρετε ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια. Μερικοί χριστιανοί ακούνε άμα αμαρτήσεις και αν αμαρτήσουν μετά θεωρούν ότι τελείωσε ο κόσμος και απελπίζονται. Ναι, αλλά όταν ξέρουμε ότι χειρότερη αμαρτία είναι απελπισία, τι κάνουμε. Δεν προλαβαίνουμε το χειρότερο. Δηλαδή τι, να απελπιστώ και να ξαναμαρτήσω. Αλλά για να τα ζήσουμε αυτά, αδελφοί μου, δεν είναι λόγια, είναι πιο πολύ εμπειρία. Γι' αυτό και θέλω να σας φωτίσει ταπείνωση και όταν φωτιστείτε να έχετε πραγματική και αληθινή ταπείνωση, η οποία είναι μεγάλη και σπουδαία λέξη και σε κάνει φοβερό απέναντι στους άλλους. Κανείς δεν πειράζει τον ταπεινό άνθρωπο. Κανείς. Ακόμα και ο κακός όταν πάει να τον πειράξει γιατί τον μισεί, επειδή εκείνος είναι ακριβώς το αντίθετο, βρίσκει τείχος. Και λέει ο Θεός, πού να τον πάω άλλο αφού είναι κάτω. Σαπλωμένος είναι. Είναι ταπεινός. Και μετά όλος δεν μπορεί να πει τίποτα, το βουλώνει. Ενώ όταν έχουμε υπερηφάνεια, θα το πω έτσι χοντρικά, τρώμε και τις ανάλογες κατραπακές για να δούμε πάλι το φως. Γιατί το φως έχει τις ταπεινώσεις έρχεται. Φως εκ φωτός, το λέμε, αλλά δεν το ξέρουμε τι λέμε. Το λέμε στο πιστεύω, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι φως εκ φωτός, ότι ο Θεός είναι φως εκ φωτός, ότι ο Υιός είναι φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι εκείνος πρώτος έκανε όλα αυτά τα οποία λέμε. Είχε τη χάρη, ήταν ο ίδιος η χάρη και ταπεινώθηκε. Που δεν είχε ανάγκη. Είχε ανάγκη να γίνει Υιός μιας γυναίκας. Είχε ανάγκη να ζήσει, να υποφέρει. Όχι. Είχε ανάγκη να σταυρωθεί. Όχι. Αλλά επειδή ήταν η χάρη ίδια, δεν του κόστησε να τα ζήσει όλα αυτά
για μας, αλλά και για να μας δείξει ότι εφόσον ή όσες φορές το καταφέρουμε, σας το πω έτσι, τότε θα είμαστε μέσα στη χάρη. Η χάρη δίδεται και δωρεάν όμως. Αλλά το δωρεάν δεν είναι πολύ. Πόσο δωρεάν σου δώσει στη ζωή σου? Σου δώσω και μερικά δωρεάν. Το άλλο, το πιο σταθερό και βασικό είναι να εργάζεσαι. Εφόσον εργάζεσαι, θα έχεις πάνω. Και στην προκειμένη περίπτωση θα έχεις χάρη. Σας εύχομαι λοιπόν να ζείτε αυτό το τέλος μέχρι τέλους, γιατί αυτό είναι τέλος για τον κόσμο αυτόν, ο οποίος τονίζει συνεχώς τον εγωισμό σου. Βλέπουμε παιδιά τα οποία είναι άψητα, έτσι. Γιατί είναι άψητα? Γιατί δεν τα θέλει να ξεκινήσει από μικρά. Όλοι τους λέγανε: μη στεναχωριέσαι, θα διαβάσεις και θα σε διαδηλώσουν διευθυντή κατευθείαν. Όλοι λέγανε: εσύ είσαι το καλύτερο παιδί του κόσμου. Είναι αγώνες. Όλοι θα σε προσκυνήσουν. Δεν έβαζε κανείς το παιδί του κάτω εκεί για να ξέρει ότι το πιο σίγουρο μέρος της γης είναι το πάτωμα, να πατάς πάνω στο πάτωμα. Και σας εύχομαι δηλαδή εν τέλει, αυτό είναι, μέσα στην οικογένεια να τα εφαρμόσετε αυτά όσο μπορείτε. Έτσι. Και επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγούμε, δεν σας λέω να σβήσετε σαν άνθρωποι, σας λέω να ανάψετε σαν άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ακόμα και τον διάβολο που έχει άλλος μέσα του και πάει να σε πειράξει, τον αφοπλίζεις με μια ταπεινή κουβέντα, πραγματική όμως, μέσα από την καρδιά σου. Ζούμε το φως, να το μη σταματήσουμε να το ζούμε, να είναι ο παράκλητος, δηλαδή αυτός που θα μας παρηγορεί κάθε ώρα. Γι' αυτό και στις δυσκολίες να λέτε το βασιλέα φοράνε πάλι, γιατί αυτός είναι ο παράκλητος, έτσι. Και στην παράκληση που λέει ο λόγος, που κάνουμε ξέρω εγώ στους Αγίους, στην Παναγία μας, πάλι το βασιλέα φοράνε λέτε, γιατί αυτός είναι κατ' εξοχήν η παράκλησή μας, η παρηγοριά μας, και να βαδίζουμε ψηλά το κεφάλι, το οποίο όμως να είναι ταπεινό, να μην είναι φουσκωμένο. Και εκεί δεν χρειάζεται όταν έρθει το φως περαιτέρω διεργασία. Ούτε να σας πω εγώ παραπανίσια, ούτε να διαβάσετε. Πάλι θα διαβάσετε. Αλλά όταν το ζήσουμε, θα φωτίσει ο Θεός να το ξαναζήσουμε και την ώρα που πρέπει θα το ξαναζήσουμε. Αυτό σας εύχομαι λοιπόν, όπου και να είστε, ό,τι και να είστε, με όποιους και να είστε. Και σας εύχομαι και ένα άλλο. Επειδή αυτή η ζωή, αυτός ο κόσμος είναι φαγάνα, κάθε ώρα και στιγμή να κάθεστε και να κοιτάζεστε. Δεν χρειάζεται να έχετε κάτι. Να κοιτάζεστε και να λέτε: είμαι μέσα στο Άγιο Πνεύμα, είμαι μέσα στο φως, ή ξεχάστηκα. Και αυτό για να το καταφέρετε πρέπει να το έχετε υπόμνηση στα κινητά σας, γραμμένο σε χαρτιά στο δωμάτιό σας, βαλμένο σε κάδρα μέσα στο σαλόνι σας. Να λέει η λέξη φως. Και όπως έλεγε ο Ρουμάνος ο μοναχός, που ένιωσε το φως συνέχεια, αλλά δεν ήξερε να το πει και δεν ήξερε και πολλά ελληνικά, και έλεγε καρδιά λάμπα. Αυτό έλεγε. Καρδιά λάμπα να έχετε λοιπόν, και ο Θεός να φωτίσει ό,τι λέμε, να το κάνουμε κιόλας και να προοδεύουμε, έτσι ώστε όταν έρθει το καμπανάκι χτυπήσει, εμείς θα μας έχει προετοιμάσει, θα μας έχει χτυπήσει νωρίτερα την πόρτα, να παρακαλάμε να μείνουμε και κάνα δύο μήνες στο κρεβάτι και όταν έρθει η ώρα, τριν και τριν, να φύγουμε προς τα εκεί. Είμαστε έτοιμοι. Η χάρις λοιπόν του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί μας και πάντοτε νυν και στους απεράντους αιώνες. Αμήν.